Σήμερα συνεδριάζει για τέταρτη φορά η Εδαφική Επιτροπή του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, παρουσία του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας του ΔΑΜ, του κ. Καλλίδη, και παρουσία της Διευθύνουσας Συμβούλου της Μετάβασης ΑΕ, της κ. Καράνη Δέσποινας. Στη σημερινή συνεδρίαση θα κάνουμε έναν απολογισμό των πολιτικών ενεργειών που έγιναν μέχρι τώρα. Θα ενημερώσουμε για το σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος. Ταυτόχρονα θα προσδιορίσουμε το από ποιοτική άποψη το είδος των προτάσεων τα οποία θα υποβάλουμε στη διαχειριστική αρχή προκειμένου να αξιολογηθούν και με βάση τους στόχους του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης να εξειδικευτούν στην πορεία με τα έντυπα εξειδίκευσης και να εκδοθεί η αναγκαία απόφαση υποβολής προτάσεων από τους φορείς. Ταυτόχρονα θα συζητήσουμε και ένα-δύο ζητήματα που έχουν σχέση με την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Είναι η τέταρτη εδαφική. Είναι η πρώτη εδαφική του νέου Περιφερειάρχη, του κ. Μανατίδη, γι' αυτό είμαστε παρόντες εδώ. Είναι η σύνδεση που έχουμε με τις τοπικές κοινωνίες. Είναι το σημαντικό ότι οι εδαφικές επιτροπές φτιάχτηκαν σε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την DG Regio μαζί με την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ώστε να υπάρχει ο σύνδεσμος, η πληροφόρηση, η επικοινωνία και οι προτάσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Τώρα επίσης να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος σήμερα που είμαι εδώ στην Κοζάνη, στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, που ολοκληρώθηκαν και τα αιτήματα για την επιχειρηματικότητα, που όπως ξέρετε 430 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια φόντο de minimis, 150 εκατομμύρια αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και 130 εκατομμύρια αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να σας πω ότι για τη Δυτική Μακεδονία καλύφθηκαν στο σύνολό του υπερτριπλάσιες είναι οι αιτήσεις οι οποίες επευλήθηκαν. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην επιχειρηματικότητα. Υλοποιούμε στην πράξη αυτό που λέγαμε σήμερα δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Μπορεί να είχατε ακούσει πολλά. Τώρα ήρθε η ώρα της υλοποίησης των προγραμμάτων. Και θέλω το πιο σημαντικό να σας πω ότι με βάση τις υφιστάμενες αιτήσεις δημιουργούνται στη Δυτική Μακεδονία 3.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα που θα ανακοινώσουμε. Και είναι επίσης σημαντικό ότι τα παιδιά θα μείνουν στον τόπο τους και νέες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν άμεσα μετά από τον ενδιάμεσο φορέα, τον ΕΦΠΑΕ, της ενεργοποίησης των προσκλήσεων και της αξιολόγησης των επιχειρήσεων, και θεωρούμε ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για την ομαλή μετάβαση σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θα δώσει και νέες θέσεις εργασίας, όπως είπα, και θα δώσει και μια άλλη επιχειρηματική κουλτούρα στην περιοχή. Κύριε Καλλίδη, έχετε να μας πείτε κάποιο νέο σε σχέση με την ΑΤΒΕΤ? Εχθές ο διευθύνοντας σύμβουλος, προχθές μάλλον, της εταιρείας, στην ουσία είπε ότι αν μέχρι τον Ιούλιο δεν υπάρχει απάντηση από τη διαχειριστική αρχή ως προς την έγκριση της επένδυσης, θα επανεξετάσει τη στάση της και μετά είπε ότι θα προσφύγει ακόμα και στις Βρυξέλλες προκειμένου να μην την καταλήψει αυτή την προσπάθεια, γιατί θεωρεί ότι υπάρχει τεράστια χρονοκαθυστέρηση από την πλευρά σας. Κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα πολιτεύθηκε με αυτή την επένδυση και ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Θα σας απαντήσω. Καμία χρονοκαθυστέρηση δεν υπάρχει. Σύμφωνα με το ΣΟΥΔΟΕ και τα θέματα του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να υποβληθούν οι οικονομικές καταστάσεις του 2023 για τον έλεγχο της προβληματικότητας των επιχειρήσεων, όπως προβλέπει το σχέδιο του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένω μέχρι τις 15 Ιουλίου. Πιθανόν είχε ζητήσει παράταση η εταιρεία. Αν υπάρξει και ζητήσει και άλλη μια νέα παράταση, θα δώσουμε, ώστε να υποβληθούν τα οικονομικά στοιχεία που προβλέπονται, όπως προβλέπουν μέσα από την κοινοτική νομοθεσία, για την προβληματικότητα των επιχειρήσεων και θα προχωρήσουμε άμεσα στην πρόσκληση για την εταιρεία του ΑΤΒΕ, όπως για όλες τις επιχειρήσεις που είναι σχετικά με το IPCI. Και μία τελευταία ερώτηση. Εάν για την περίπτωση του Αμιντέου η κοινοπραξία και η ενεργειακή της ΔΕΗ με την εταιρεία του κ. Βαρδινογιάννη, αν προχωράει η επένδυση αυτή, αν έχει κατατεθεί σε εσάς πρόταση επενδυτική? Γιατί στο φόρουμ είπαν ότι θα καταθέσουν πρόταση σε εσάς. Πέραν των προσκλήσεων που σας έχουμε ανακοινώσει και ολοκληρώθηκαν, αυτές που ήδη τρέχουν οι προσκλήσεις και κλείσανε, που αφορούν, όπως σας είπα, μεταποιητικές μονάδες κλπ., άμεσα εντός του άλλου μηνός
θα βγει και μία πρόσκληση για ενεργειακές επιχειρήσεις, για καθαρά ενεργειακές επιχειρήσεις, που εκεί θα υποβληθούν για ενεργειακές επιχειρήσεις νέες προσκλήσεις. Τι ύψος θα έχει αυτή η πρόσκληση? 100 εκατομμύρια. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευράς μετάβασης, να χαιρετήσω και εγώ την έναρξη της 4ης Ελλαδικής Επιτροπής. Να ευχαριστήσουμε τον Περιμεριάκη για τη φιλοξενία του και ως επικεφαλή της Επιτροπής. Η μετάβαση συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή αυτή, της οποίας ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός. Είναι μια επιστημονική ομάδα που θα βοηθήσει πολύ στην αλλαγή και αυτή του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας κατά το πλαίσιο της απολιμνητοποίησης. Η επικοινωνία της ΕΙΒΑΜ μέσω της Επιτροπής για να ακούσει όλα τα θέματα των τοπικών φορέων και τις προτινόμενες δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Για το έργο της Επιτροπής ελπίζω να φέρει τα ζητούμενα αποτελέσματα για να ενισχυθεί κυρίως επιχειρηματικότητα στην περιοχή και να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας. Με την επίβλεψη των αφιερωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Παθανάση, πέραν της συμμετοχής του και της συνδρομής του σε όλο το πρόγραμμα Δίκης Αντιστοιχικής Μετάβασης, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, προχωράμε και το θέμα της Ακρινής με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε η Ακρινή να είναι το πράσινο χωριό, όπως έχουμε πει και έχουμε δεσμευτεί, απέναντι στους κατοίκους της, μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να επιτευχθούν αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Με το ένα θέμα με προλάβατε, ευχαριστώ. Θέλω να πω και να επισημάνω και να εξάρω ότι η συνεργασία μας με τους δύο αυτούς μηχανισμούς που είναι στο κέντρο είναι πάρα πολύ παραγωγική, αμφίδρομη. Έχουμε συζητήσει πολλά θέματα πώς η δομή διοίκησης, το σύστημα διοίκησης του προγράμματος Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης θα έχει έντονη τοπική παρουσία. Έχουμε βρει τον τρόπο να γίνει αυτό πράξη και ευχαριστώ για την ανταπόκριση και να ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κοινό στόχο όλοι μαζί, είτε οι άνθρωποι που καμιά φορά λέμε βρίσκονται στο κέντρο, είτε όλοι εμείς που ζούμε και προσπαθούμε από την ελληνική περιφέρεια, καθώς το στοίχημα είναι κοινό. Απλώς οι ρόλοι διαφέρουν, υπάρχει απόλυτη συμπληρωματικότητα των ρόλων και μεταξύ μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και είναι γνωστό σε όλους μας ότι η επιτυχία αυτού του προγράμματος θα είναι μια κοινή επιτυχία όλων. Γι' αυτό και από σήμερα δρομολογούμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα στοχοθετηθούν στην κυριολεξία και θα ελεγχόμαστε γι' αυτό. Αγαπητοί εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ειδικά. Αγαπητέ κύριε Καλλίδη, διοικητά της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, κυρία Καράνη, αγαπητή διευθύνουσα σύμβουλο της Μετάβαση ΑΕ, αγαπητά μέλη της Εδαφικής Επιτροπής, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα συνεδριάζουμε ως Εδαφική Επιτροπή για τέταρτη φορά στα πλαίσια ειδοποιήσεως του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια περίοδο κατά την οποία το πρόγραμμα θα πρέπει να επιταχύνει το βηματισμό και αυτό το απαιτεί όχι εμείς, αλλά το απαιτεί το ίδιο το πρόγραμμα και οι ανάγκες της περιοχής. Αυτή λοιπόν την επιτάχυνση την έχει ανάγκη ο τόπος μας και θα πρέπει την περίοδο αυτή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δρομολογήσουμε εκείνες τις διαδικασίες έτσι ώστε το πρόγραμμα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο αμέσως προσεχές διάστημα. Κάτι το οποίο επιδιώξαμε από την αρχή την ανάλυση των κατοικών μας μέσα και από τη στενή συνεργασία που έχουμε και με τη διαχειριστική αρχή και με τη μετάβαση ΑΕΠΣΕΛΟΝ. Και βέβαια με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος έχει την επιτελική παρακολούθηση όλων των προσπαθειών που γίνονται στην περιοχή μας. Σε άρεστη λοιπόν συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προχωρήσαμε και με την, θα έλεγα, με την υψηλή εποχία του κ. Παπαθανάση ξεκινήσαμε μια κοινή προσπάθεια με πρώτο σταθμό τη σημερινή συνεδρίαση. Αυτό που επιδιώξαμε από την αρχή και το κάνουμε πράξη και σήμερα είναι ότι θέλουμε ενισχυμένη συμμετοχή των τοπικών φορέων στην υλοποίηση του προγράμματος και συντονισμό του κέντρου και της περιφέρειας, έτσι ώστε ακόμα και στη διαδικασία υιοθέτησης και ένταξης έργων
να υπάρχει μία συμμετοχή και από κάτω προς τα πάνω διαδικασία. Και σε αυτή τη διαδικασία να έχει καθοριστικό ρόλο η Εδαφική Επιτροπή.